Μαζί μας ο κύριος Τερνατόρος, πρόεδρος της Volley League. Κύριε πρόεδρε, μια ακόμα πολύ όμορφη γιορτή εν ώψη μιας πολλά υποσχόμενης σεζόν. Σίγουρα έχουμε δει ομάδες να δυναμώνουν, το επίπεδο να βελτιώνεται, να βλέπουμε υπέροχους τελικούς και όχι μόνο. Αν κρατήσουμε δύο στοιχεία, θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, αν το γεγονός ότι βλέπουμε έξι ομάδες ελληνικές να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά κύπελα είναι η επιβράβευση ότι κάτι καλό γίνεται τα τελευταία χρόνια, και φυσικά να σας ρωτήσω για το ενδεχόμενο που συζητάμε πλέον για την πιθανή λίγα 12 ομάδων της επόμενης σεζόν και με ποιες προϋποθέσεις. Καταρχήν, ξεκινώντας από την σημερινή εκδήλωση, θεωρώ ότι ήδη από μόνη της η εκδήλωση αυτή έχει ανεβάσει τον πήχη για τη φετινή χρονιά. Κρίνοντας ότι πάντα μια τελετή κληρώσεως είναι επί της ουσίας η επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περίοδου, θεωρώ ότι το κάναμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, όλος ο κόσμος ευχαριστήθηκαν και πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να ευχαριστηθούν οι παράγοντες, οι προπονητές και οι παίκτες. Όπως έχω πει, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα μας βελτιώνεται και βελτιώνεται γιατί οργανώνονται οι ομάδες. Σίγουρα έχουν βοηθήσει και τα χρήματα από το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα οποία έρχονται μέσω του στοιχήματος. Αλλά πέραν των χρημάτων, γενικά οι ομάδες πλέον αρχίζουν και γίνονται επαγγελματικές. Θεωρώ λοιπόν φέτος θα γίνει πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι φέτος, μετά από πάρα πολύ καιρό, έχουμε 10 πολύ καλές ομάδες. Και πιστεύω ότι, όπως είπε και ένας προπονητής, θα δείτε πάρα πολλά παιχνίδια να λήγουν στο 3-2. Το σύστημα του πρωταθλήματος το κρατήσαμε σε γενικές γραμμές, όπως ήταν και πέρσι, γιατί θεωρούμε ότι πέτυχε. Και η μόνη διαφορά την οποία έχουμε κάνει είναι στο λικά, που από διπλό τελικό αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μονό τελικό για να δώσουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των ομάδων, οι ομάδες αυτή τη στιγμή φέτος είναι 10 και θα παραμείνουν 10 για φέτος. Το αν θα γίνουν 12 εξαρτάται από 2-3 προϋποθέσεις. Περιμένουμε και από την Ομοσπονδία και από την Πολιτεία, εφόσον υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα οι 10 ομάδες να γίνουν 12 υπό προϋποθέσεις. Εάν αυτές οι προϋποθέσεις ευοδοθούν, βεβαίως να γίνουμε 12. Αν όμως δεν ευοδοθούν, και του χρόνου θα είμαστε 10.